την εμπορευματοποίηση των παραλίων και της παράδοσής τους στο τουριστικό και στο κατασκευαστικό κεφάλαιο, την έχουν φυσικά υπηρετήσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχουμε περιφραγμένες παραλίες σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων. Τι επιπλέον όμως κάνει το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης? Διευρύνει την επιχειρηματική εκμετάλλευση σε περισσότερες παραλίες και την εκμεταλλευόμενη έκτασή τους. Ταυτόχρονα διευκολύνει και επιταχύνει τη συγκέντρωση χρήσης της παραλίες από μεγάλους ομίλους. Έτσι αναγορεύει σε ακόμα ακριβότερο εμπόρευμα την παραλία και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα εργατικά λαϊκά στρώματα από το να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στην αναψυχή, στην άθληση, την ξεκούραση. Πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις θα έχει και στο περιβάλλον, απειλώντας παραλίες ζώνες με ιδιαίτερη οικολογική και περιβαλλοντική αξία. Επιπτώσεις θα έχει και στον κλάδο της εστίασης, τα ακούσαμε και χτες, αφού ταβέρνες μπροστά και κοντά σε ελεύθερες παραλίες θα έχουν πρόβλημα. Δεν γκρεμίζεται λοιπόν σύρματα και εμπόδια για ελεύθερες παραλίες για το λαό, αλλά βάζεται ακόμα περισσότερο, γι' αυτό είναι βαθιά αντιλαϊκό και αντιδραστικό, γιατί το κεφάλαιο ευνοεί, στηρίζεται τα προνόμια και τα κέρδη του. Τον λαό τον φτωχοποιείται ακόμα πιο πολύ σε βιωτικό επίπεδο και σε δικαιώματα που είχε μέχρι σήμερα. Όμως, τη σκυτάλη από τους αγρότες θα την πάρουν και άλλοι κλάδοι εργαζομένων και γι' αυτό να είσαστε σίγουροι. Και όλοι θα συναντηθούν 28 Φλεβάρι στους δρόμους ενάντια στην ακρίβεια και με άλλα αιτήματα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς, σωματεία και συνδικάτα. Αλλά εχθές ακούσαμε από τους φορείς, από αρκετούς φορείς, που ανέφεραν και λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις. Πιο ειδικά θα μπω στα άρθρα, όχι όλα, επιλεκτικά, στο άρθρο 3. Αλλάζετε τους ορισμούς για να εξυπηρετήσετε την εμπορία και όχι την κοινωνία. Αλλάζετε τον ορισμό της παραλίας. Καταργείται η απέτηση για ελάχιστο πλάτος 30 μέτρων, αντικαθίσταται με μέγιστο πλάτος 50 μέτρα. Αυθαίρετα λέτε πως αυτή η αλλαγή γίνεται επειδή η προηγούμενη απέτηση δεν επιφέρει κάποιο προστατευτικό αποτέλεσμα, ιδίως με δεδομένη την ποικιλομορφία του παραλιακού μετόπου της χώρας. Κοροϊδεύετε. Και από πάνω, αφού με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το εύρος των παραλίων που είναι κρίσιμες για την πρόσβαση του κοινού στην ακτή αλλά και για την προστασία της ακτής. Παραδείγματος χάρη, αποδιάβρωση, ειδικά αν οι παραλίες παραμένουν αδόμητες. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος για την νόμιμη καταπάτηση γης που μέχρι τώρα θεωρούνταν παραλία, επέκταση μόνιμων και μη μόνιμων κατασκευών ακόμα πιο κοντά στη θάλασσα, διεύρυνση του παράκτιου χώρου προς εκμετάλλευση από το κεφάλαιο. Άρθρο 4. Εισάγεται η έννοια απάτητη παραλία χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται με αντικειμενικά κριτήρια. Εμείς το λέμε πυροτέχνημα, για να αποσπαστεί η προσοχή από την ένταση εμπορευματοποίησης των παραλίων ή για αλλού. Στην παρούσα φάση είναι μία έννοια λάστιχο. Θολή με ασάφεια τη λένε οι οικολογικές οργανώσεις. Όμως σας δίνει περιβαλλοντικό άλοθη στη γενική υποβάθμιση και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως προηγούμενα ο ορισμός των απάτητων βουνών. Άρθρο 5. Ουσιαστικά διονύζεται η μη επιστημονική οριοθέτηση αιγιαλού παραλίας. Σήμερα υπάρχει επιστημονική και τεχνολογική δυνατότητα. Οι οριοθετήσεις να προκύπτουν ύστερα από ειδική επιστημονική μελέτη που παίρνουν υπόψη τη γεωμορφολογία, τα υγειοχωρικά δεδομένα, μετρήσεις και στατιστικά δεδομένα για τη στάθμη και τους κυματικού και τους κυματισμούς της θάλασσας, μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα και άλλα. Θα υπολογίζει την κατάκληση μιας περιοχής λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας και της αναρρίχησης των κυμάτων στην ακτή, με τη χρήση
επιστημονικών, υπολογιστικών μοντέλων και μεθόδων. Σε αυτές τις μελέτες μπορούν να εντοπίζονται, υπολογίζονται και συνεκτιμώνται οι υφιστάμενες ή οι πιθανές μελλοντικές τάσεις διάβρωσης προσχώρησης μιας ακτής. Αντί γι' αυτό, προτείνεται η οριοθέτηση να γίνεται με αυτοψία, αφού προηγουμένως, όπως λέτε με τα λόγια σας, ληφθούν υπόψη φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του Αιγαίου και της παραλίας. Κι όμως, αυτά πρέπει να είναι μέρος της ειδικής μελέτης. Διαφορετικά οδηγούμαστε σε θεώρηση του ζητήματος που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε υποκειμενική εκτίμηση της οριοθέτησης. Γι' αυτό στη σύσταση επιτροπών αρμόδιες για τις οριοθετήσεις δίνεται περισσότερο βάρος στην εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων φορέων και όχι στην επιστημονική ειδίκευση των μελών της Επιτροπής. Παραδείγματος χάρη υδραυλικού μηχανικού, δηλαδή ειδικευμένοι επιστήμονες στην ακτομηχανική και τα παράκτια έργα, το θαλάσσιο περιβάλλον, τις παράκτιες περιοχές και ούτω καθεξής. Επίσης, ο Υπουργός έχει την ευχέρεια να αγνοεί και να πετά στα σκουπίδια την απόφαση της Επιτροπής που ο ίδιος συγκρότησε για την όποια οριοθέτηση και να προχωρήσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το γνωστό παραμύθι, σε συγκρότηση δεύτερης επιτροπής. Γιατί άραγε? Στο άρθρο 7, η ΕΤΑΔ καθίσταται αρμόδιος φορέας παραχώρησης απλής χρήσης Αιγαίου παραλίας, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω εμπορευματοποίηση σύμφωνα με τους σκοπούς σύστασης της ΕΤΑΔ, που είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή η παραχώρηση φυλέτων γης σε επιχειρηματικούς ομίλους. Στο άρθρο 8, τίθενται ορισμένοι περιορισμοί στην ανάπτυξη με ομπρέλες, ξαπλώστρας και άλλα κινητά στοιχεία στα παραχωρούμενα τμήματα Αιγαίου παραλίας με μια ελάχιστη ελεύθερη ζώνη πλάτους 4 μέτρων από την ακτογραμμή, με σκοπό, υποτίθεται, την ανεμπόδιστη πρόσβαση από το κοινό. Τελικά, διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου ευνοούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις με σχετικά μεγάλο μέτωπο στην παραλία, ειδικά σε παράκτιες περιοχές φυλέτα με μεγάλο εύρος παραλίας. Επίσης, με την ανάθεση διάφορων υποχρεώσεων στους παραχωρησιούχους, μεταφέρονται μέτρα που ήταν ή θα έπρεπε να ήταν υποχρεώσεις των Δήμων, του κράτους γενικότερα, αναφορικά με υποδομές για την πρόσβαση, την εξυπηρέτηση, την ποιοτική και με ασφάλεια αναψυχή των ανθρώπων που συγκεντρώνονται εκεί. Αν όλα αυτά έλειπαν, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ, αλλά και της λογικής κόστους-οφέλους στην εξέβρεση και κατανομή των απαιτούμενων πόρων, τώρα οι ΟΤΑ ενισχύονται αφού συνδέεται απευθείας με την κερδοφορία του παραχωρησιούχου. Από την εμπορευματοποίηση του Αιγαίου και της παραλίας μέσω των επιχειρηματικών ομίλων δεν γλιτώνουν ακόμα και όσοι βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 ορίζεται, και το λέω όπως γράφεται μέσα στο νομοσχέδιο, η παραχώρηση απλής χρήσης Αιγαίου και παραλίας που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ή τους περιβάλλουν επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Που όμως, όπως λέει παρακάτω, θα πρέπει να απαντάει μέσα σε 7 μέρες. Πράγμα αδύνατον. Στο άρθρο 10. Επαφείται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να τα βρουν πώς θα μοιράσουν την πίτα με το μέγιστο όφελος, καθώς απαγορεύεται η επανάληψη του διαγωνισμού λόγω έλλειψης συναγωνισμού μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με ένα μόνο συμμετέχοντα. Ακόμα και αν αυτός δώσει την κατώτερη τιμή εκκίνησης. Εδώ, τι να σας πω, ακόμα και η έννοια της πλειοδοσίας πηγαίνει περίπατο.
Στο άρθρο 11 έχουμε παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις με πιο ευέλικτους κανόνες. Ουσιαστικά εξαιρούνται από την πλειοδοτική διαδικασία ξενοδοχειακά καταλήματα, κάμπιν, κέντρα διασκέδασης που συνορεύουν με την παραλία Αιγιαλό. Για τμήματα Αιγιαλού παραλίας που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από όμορες επιχειρήσεις, τότε μπαίνουν στον κατάλογο των προσπαραχώρηση τμήματων. Τελικά, τίποτα δεν μένει ελεύθερο για το λαό. Βέβαια, η έννοια του όμορου επεκτείνεται σε επιχειρήσεις που μεταξύ αυτών και της παραλίας παρεμβάλλεται δρόμος, πλατεία, ακίνητο της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα παραχώρησης παραλίας επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο παραχωρησιούχος δύναται να παραχωρήσει τμήματα του παραχωρηθέντος Αιγιαλού ή παραλία σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Προκλητικά δηλαδή προνόμια, ακόμα και με πιο ευέλικτους κανόνες. Στο άρθρο 12. Μπορεί να λέτε τσουχτερά πρόστιμα, όμως δεν είναι αλήθεια. Οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης δεν είναι αυστηροί. Ιδιαίτερα στο ζήτημα κατάληψης μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που προβλέπεται στη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση καταγγέλλεται, εάν διαπιστωθεί πως ο παραχωρησιούχος κατέλαβε για δεύτερη φορά έκταση εκτός του τμήματος που του παραχωρήθηκε, κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% της έκτασης. Δηλαδή, αν το κάνει μία φορά ή αν το κάνει για λιγότερο από 50%, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ο παραχωρησιούχος γλιτώνει την καταβολή προστίμων, αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19. Στο άρθρο 25. Ορίζεται ότι τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΑΔΑ, ανάλογη εφαρμογή της διάταξης, έχουν με τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχόντων και Περιουσίας ΑΕ, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο για δόλο ή βαρύ αμέλεια. Και άντε να το αποδείξεις. Αλήθεια, πώς αποδεικνύεται αυτό? Στο άρθρο 28 καθορίζεται για πρώτη φορά θαλάσσια ζώνη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, επεκτείνοντας την ήδη καθορισμένη χερσαία ζώνη. Δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή Natura 2000, παραβιάζονται διαδικασίες, θα έπρεπε να υπάρχει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί καταστρέφεται προστατευόμενη η περιοχή και κυρίως δεν είναι για κοινωνικές ανάγκες. Δεν λέτε λοιπόν, γιατί δεν λέτε όμως την αλήθεια? Γιατί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μόνο η πύλη του αμερικάνικου αερίου Energy, αλλά κυρίως είναι η κύρια πύλη του ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά προς Ουκρανία. Μάλιστα το ΝΑΤΟ το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στρατηγικότατη σημασία το θεωρεί, ναι, στον υπερθετικό βαθμό, και εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκε συμβάλλατε να μετατραπεί σε στρατιωτική βάση θανάτου, μικρή Σούδα. Έτσι όλα επιτρέπονται να καταπατιούνται και μας κουνάτε και το δάχτυλο και από πάνω, παριστάνοντας η κυβέρνηση το θεματοφύλακα του περιβάλλοντος που βάζει τάξη. Κοροϊδία δίχως όρια. Στα άρθρα 29 με 32 αφορούν την προαναγγελθής από την κυβέρνηση αύξηση στο επίδομα γέννησης. Ήτανε 2.000 ευρώ και καταβαλόταν σε δύο δόσεις. Στο άρθρο 29 τώρα
θα ανέρχεται σε 2.400.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.700 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο και 3.500 ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί. Τα επόμενα άρθρα, δηλαδή το άρθρο 30, καθορίζουν τις δόσεις, την αναδρομική ισχύ των αυξήσεων και προβλέπει τη δυνατότητα των αρμοδίων υπουργών να αναπροσαρμόζουν το ύψος του επιδόματος που είναι στο άρθρο 32. Εμείς θέλουμε να θυμίσουμε ότι για την καταβολή του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ ισχύουν εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει ετησίως τα 40.000 ευρώ. Αρχικά ο πύχης είχε μπει στα 70.000 ευρώ, μας το είπε και εκπρόσωπος των Πολυτέκνων. Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του πρέπει να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και ειδικά για τους πολίτες τρίτης χώρας απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το παρουσιάζεται ως μέτρο δημογραφικής πολιτικής, όμως να σας πω δεν φτάνει με τίποτε και ως συνήθως είσαστε πολύ τσιγκούνιδες για να ικανοποιήσετε λαϊκές ανάγκες και πολύ απλοχέριδες για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για τα υπόλοιπα άρθρα θα μιλήσω στη δεύτερη ανάγνωση, όμως θέλω να αναφέρθω σε ένα πρόβλημα κατάργησης νόμιμων, το ξαναλέω, ιδιοκτησιών, στον οικισμό Αλκιώνας Κατακόλου, του Δήμου του Πύργου, όπου το 2020 αποτυπώθηκαν και αποδόθηκαν ιδιοκτησίες από το κτηματολόγιο με λαθεμένο τρόπο. Υπάρχει ανάγκη επαναχάραξης, τα νομικά και τεχνικά επιχειρήματα είναι πολλά και το αποδεικνύουν. Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια στο νέο νόμο ότι η παραλία θα έχει όριο τη ρημοτομική γραμμή, μια λέξη που κρίνει και αλλάζει πολλά, γιατί με το νομοσχέδιο η επιχειρηματικότητα επελάβνει, δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, παίρνοντας τα σπίτια του κόσμου και αχρηστεύοντας τα οικόπεδά τους που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και τα κατέχουν ονόμα. Ζητάμε να το δείτε και να συμπεριληφθεί και να διορθωθεί μέσα από το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.